σάτυρος. Σάτυρος. 73χρονος παρενοχλούσε σεξουαλικά ανήλικα παιδιά. Τα στοιχεία του έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Σε ακούμε, καλησπέρα. Ακριβώς, Φίλιππε. Πρόκειται για έναν 73χρονο αλλοδαπό, ο οποίος κατηγορείται και φέρεται να ασελγούσε σε ανήλικο στην περιοχή του Δημοτικού Κήπου της Δράμας, όπου εντοπίστηκε φυσικά και συνελήφθη. Το αρμόδιο τμήμα της ασφάλειας Δράμας έχει δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του αλλοδαπού. Για παρόμοιες περιπτώσεις καλούνται οι πολίτες να επικοινωνήσουν με το τμήμα της ασφάλειας Δράμας και να δώσουν στοιχεία και οτιδήποτε γνωρίζουν για παρόμοιες υποθέσεις. Η υπόθεση μέχρι και τέλος του χρόνου θα είναι σε ισχύ, δηλαδή μέχρι... Ποια είναι τα στοιχεία του, καταγωγή του παππού είναι? Η καταγωγή του, ένα λεπτό, συγγνώμη, είναι από την Αλβανία. Μάλιστα. Πρόκειται για τον Ντιλάρη Κουπάντη του Ηλία και της Αγραφίνα, γεννημένος στις 10 Μαΐου του 1949. Το μπουμπούκι αυτό τον ανώμαλο γεννήσανε. Ναι. Αυτόν εδώ τον ανώμαλο. Αυτό με τα ανήλικα είναι... Αυτό τον ανώμαλο εδώ που βλέπετε. Αυτό. Ο οποίος υπάρχει φόβος ότι όχι μόνο στη Δράμαρα δρούσε, αλλά επειδή ήταν και στην Αττική για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, οι αρχές φοβούνται ότι την ανομαλία του αυτή δεν την έκανε μόνο στη Δράμα αλλά και στην Αττική. Διέπρατε και εδώ. Επίσης, Φίλιππε, να σου πω ότι κατηγορείται και για παράνομη οπλοφορία και να τονίσουμε ότι πρόκειται για έναν 73χρονο ηλικιωμένο άντρα, γιατί για ηλικιωμένο πρόκειται. Αυτό υποδηλώνουν και τα χρόνια του. Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση των στοιχείων έχει στόχο αποσκοπή στην προστασία του κοινωνικού συνόλου των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων. Οπότε ο καθένας που οποιοδήποτε έχει κάποιες πληροφορίες περαιτέρω, καλό είναι να καλέσει το τμήμα της ασφάλειας Δράμας και να τις αναφέρει. Για τον ανώμαλο αυτό που βλέπουμε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τι γίνεται? Δυστυχώς τα πράγματα έχουν ξεφύγει, κύριε Βαμακούς. Έχουν ξεφύγει. Και όσο δεν υπάρχουν αυστηροί νόμοι, ακριβώς, τα πράγματα θα ξεφεύγουν. Λόγια ακούμε για αυστηροποίηση νόμων και δεν βλέπουμε στην πράξη. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο η ποινή, είναι και η διαδικασία. Αν ωραία η ποινή είναι ισόβια κάθεξη στους βιασμούς, η ανώτατη. Όταν η διαδικασία παίρνει 2 και 3 χρόνια, πώς προστατεύεται ο πολίτης? Αυτή και είναι έξω. Έξω είναι. Έξω τους αφήνουν. Έξω. Και βλέπουμε για άλλα δικήματα, όπως είπες και εσύ, ότι έχουμε κρατήσεις, έχουμε εξάντληση της προφυλάκησης, που άνθρωποι, από πολλές περιπτώσεις, που εντάξει υπάρχει το απόρριτο της οικογραφίας και δεν μπορώ να πω, έχουν εκτίσει την προφυλάκηση. Κακώς έχουν κατηγορηθεί και έχουν κρατηθεί μέσα. Έχουμε ακούσει όλο αυτό το 18μήνο που λέμε. Ναι. Για παράδειγμα, μέχρι να γίνει το δικαστήριο, τους έχουν πάει μέσα κάποιους, ναι, αν δεν τους έχουν αφήσει ελεύθερους, ναι, ναι, αν υπάρχει προφυλάκησή τους, και μένουν 18 μήνες μέσα και μετά έξω μέχρι να γίνει το δικαστήριο. Ναι, άμα έχει, ακριβώς, έχουν εκτίσει το σύνολο που προβλέπει ο νόμος, κάποια στιγμή βγαίνουν έξω, αν το κρίνει αυτό βέβαια και... Μάλιστα. Αυστηροποίηση! Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις που είναι πολύ ακραία τα περιστατικά, γίνεται προσπάθεια και από τις δικαστικές αρχές να υπάρχει άμεση δικάσιμος, μόλις τελειώσει αυτή η προθεσμία του 18μηνου, αλλά αυτό πάντα δεν τηρείται. Βλέπουμε ότι είναι έξω. Είναι υπάρχει έξω. Μεγάλο πρόβλημα είναι στη διαδικασία του δικαστική. Υπάρχει πρόβλημα εδώ με τις αίθουσες, είδαμε την άλλη φορά. Ντροπή. Το ΜΑΤ δεν είχαν αίθουσες. Ντροπή και μόνο ντροπή. Υπάρχουν ανάγκες για περισσότερους δικαστές, για περισσότερους δικαστικούς υπαλλήλους. Χρειάζεται μια γενική αναμόρφωση το δικαστικό σύστημα της χώρας. Πάμε.